Ας κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση του Camtasia Recorder. Το Camtasia Recorder χρησιμοποιείται για να καταγράψει την οθόνη του υπολογιστή σας ή την οθόνη ενός διαδραστικού πίνακα που μπορεί να χρησιμοποιείτε για παράδειγμα, να κάνει εγγραφή της φωνής σας και γενικότερα κάποιου ηχητικού κομματιού, αλλά και να εγγράψει άλλα πολλή μέσα τα οποία μπορείτε να εντάξετε στο βίντεό σας, όπως είναι για παράδειγμα μια ζωντανή κάμερα μαγνητοσκόπησης. Για να καταγράψετε ό,τι σας ενδιαφέρει μέσα από το Camtasia Studio 8, θα μετακινηθείτε πάνω αριστερά στον τίτλο του πεδίου Record the Screen. Το προηγούμενο παράθυρο του Camtasia Studio έχει ελαχιστοποιηθεί στην μπάρα εργασιών χωρίς να σημαίνει ότι έχει κλείσει η λειτουργία του. Εάν κλείσουμε και τις δύο αυτές εφαρμογές, να ξέρετε πως μπορούμε αυτόνομα να ανοίξουμε το Camtasia Recorder μέσα από το πεδίο της έναρξης χωρίς να χρειαστεί να παραμένει ανοιχτό και το Camtasia Studio 8. Το πρώτο κουτάκι το οποίο εμφανίζεται στα αριστερά του παραθύρου αυτού είναι η επιλεγμένη περιοχή μέσα στην οποία θέλουμε να καταγράψουμε το βίντεο, το πεδίο δηλαδή της καταγραφής της οθόνης μας στον υπολογιστή. Μπορούμε να επιλέξουμε αυτόματα να πιάνει όλη την επιφάνεια εργασίας ή να διαμορφώσουμε εμείς όπως θέλουμε την περιοχή αυτή. Βλέπουμε ότι στο περίγραμμα της οθόνης του υπολογιστή υπάρχουν πράσινες διακεκομένες γραμμές. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο ορίζουμε για την συγκεκριμένη εγγραφή. Μπορούμε να το διαμορφώσουμε αναλόγως και να καταγράψουμε τα αντίστοιχα πεδία record. Ακριβώς δίπλα μπορούμε να επιλέξουμε εάν θέλουμε να εντάξουμε και μία web κάμερα στην εγγραφή μας ή όχι. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι απενεργοποιημένο. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε τον τύπο του μικροφόνου του οποίου θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ή να μην χρησιμοποιήσουμε καθόλου μικρόφωνο. Μπορεί δηλαδή για παράδειγμα μία βίντεο παρουσίασή μας να μην περιέχει καθόλου ήχο. Αντίστοιχα με την επιλογή του μικροφόνου μπορούμε να αυξομοιώσουμε και την ένταση στην οποία θέλουμε να καταγραφεί ο ήχος όπως δείξαμε και προηγουμένως. Δίπλα βλέπουμε το πεδίο REC. Πατώντας το θα μας εμφανιστεί η ειδοποίηση που μας ενημερώνει ότι με το F10 μπορούμε να σταματήσουμε την καταγραφή οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε και θα μετρήσει αντίστροφα 3 δευτερόλεπτα για να προετοιμαστούμε για την ηχογράφησή μας. Ας πατήσουμε το πλαίσιο αυτό ώστε να επεξεργαστούμε περαιτέρω λειτουργίες. Εμφανίστηκε το πλαίσιο με τα 3 δευτερόλεπτα να μετράνε αντίστροφα και αυτή τη στιγμή ηχογραφούμε. Αν μετακινήσουμε το ποντίκι μας, μία θα βρίσκεται εδώ, μία εδώ και όλη αυτή η διαδικασία θα καταγράφεται στο Camtasia Recorder. Πατάμε F10 για να σταματήσει η ηχογράφηση. Εμφανίστηκε το πλαίσιο με τα 3 δευτερόλεπτα. Το βίντεο ξεκινά να παίζει αυτόματα εφόσον ανοίγει το καινούριο παράθυρο αναπαραγωγής του βίντεο που ηχογραφήσαμε και ακριβώς από κάτω βλέπουμε κάποιες λειτουργίες. Στο κέντρο υπάρχει το πλαίσιο αναπαραγωγής με το τριγωνικό σύμβολο όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και αριστερά και δεξιά είναι τα σημεία μετάβασης τα οποία μπορούμε να πατήσουμε για να κατευθυνθούμε αυτόματα στην αρχή ή στο τέλος του καταγραφόμενου βίντεο. Πέρα από τα κουμπιά αυτά, μπορούμε παράλληλα να αξιοποιήσουμε την μπάρα διάσχισης του βίντεο, ώστε να μεταβούμε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναπαραγωγής. Βλέπουμε ότι εδώ εμφανίζεται το βέλος, το οποίο κουνήσαμε κατά την εγγραφή του βίντεο. Εάν προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά, η θέση του βέλους θα αλλάξει, οπότε μπορούμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα στο οποίο καταγράψαμε ό,τι θέλαμε. Αριστερά εμφανίζεται η συνολική διάρκεια του χρόνου που διαρκεί το βίντεο αυτό, αλλά και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την αναπαραγωγή της προεπισκόπησης. Ακριβώς δίπλα υπάρχει η επιλογή Shrink to Fit, όπου μπορούμε να διαμορφώσουμε την εικόνα προεπισκόπησης μέσα στο πλαίσιο της αναπαραγωγής που βλέπουμε, για να καταλάβουμε ακριβώς τι καταγράψαμε με το Camtasia Recorder. Πατώντας το, βλέπουμε περισσότερα χαρακτηριστικά μέσα στην οθόνη μας, στο ίδιο παράθυρο της αναπαραγωγής. Εάν επιλέξουμε πάλι την προβολή στο 100%, η εικόνα θα επιστρέψει όπως τη βλέπαμε προηγουμένως. Εάν λοιπόν είμαστε ικανοποιημένοι με το βίντεό μας και θέλουμε να το αποθηκεύσουμε και να μεταβούμε άμεσα στην επεξεργασία του μέσω του Camtasia Studio, θα επιλέξουμε το πλαίσιο Save and Edit. Εάν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, αλλά δεν επιθυμούμε ακόμα να επεξεργαστούμε το υλικό αυτό, πατώντας το βελάκι από κάτω, μπορούμε να κάνουμε Save As, να αποθηκεύσουμε το αρχείο μέσα στον υπολογιστή μας, ώστε να μην το χάσουμε και έτσι να έχουμε τη δυνατότητα να το επεξεργαστούμε και μελλοντικά.
Εάν είμαστε ικανοποιημένοι από το υλικό το οποίο δημιουργήσαμε και δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε καμία επεξεργασία πάνω του, μπορούμε αυτόματα να το εξάγουμε σε βίντεο μέσα από την επιλογή Produce. Πατώντας σε αυτό το πεδίο, θα μεταβούμε σε αντίστοιχες ρυθμίσεις που θα μπορούμε να επιλέξουμε τι είδους βίντεο θα θέλουμε να είναι αυτό και τι χαρακτηριστικά αναπαραγωγής να περιέχει. Εάν πάλι το υλικό το οποίο δημιουργήσαμε δεν μας κάνει και δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς τελικά να καταγράψουμε, μπορούμε να το διαγράψουμε μέσα από την επιλογή Delete. Πατώντας την επιλογή αυτή, μας εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για το αν είμαστε σίγουροι για τη διαγραφή της προεπισκόπησης του ηχογραφημένου κομματιού και εφόσον πατήσουμε ναι, το παράθυρο αυτό εξαφανίζεται και μεταφερόμαστε ξανά στο πλαίσιο του Camtasia Recorder, από όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο ηχογραφημένο περιεχόμενο ή να κλείσουμε εντελώς την εφαρμογή.